καταγγείλω και εγώ με τη σειρά μου από τούτο εδώ το βήμα την παραπληροφόρηση που ασκείται από μεγάλη μερίδα των ΜΜΕ που δεν αναφέρανε κουβέντα εδώ και μέρες για τη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρία. Αλλά τι διαλέβανε χθες στον τύπο, ότι η σημερινή συγκέντρωση δεν θα διεξαχθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, από ετούτο εδώ το βήμα λοιπόν σήμερα να καταγγείλουμε με τη σημερινή μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας τα μέτρα κοροϊδία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησή του για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αλλά και της εσκοκέρδειας που ροκανίζει εδώ και μήνες τη σύνταξή μας. Να καταγγείλουμε επίσης τον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη για τις 432.000 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που δεν έχει αυτό το μαύρο ρεκόρ σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ντροπή, είναι γαϊδουριά τους συναδέλφισες και συνάδελφοι να περιμένει κάποιος μέχρι και 4 χρόνια να πάρει κύρια σύνταξη και μέχρι 8 για να πάρει την επικουρική του. Είναι ντροπή τους να περιμένουν μέσα στο κρύο, στα παγωμένα σπίτια μας οι συνταξιούχοι, εδώ και 9 μήνες να παθεί ένα μέτρο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να ζεσταθεί το κοκαντάκι μας. Απούσα η κυβέρνηση, την απαθροπιά και η καρδουριά να περιμένουν οι συνταξιούχοι να δούνε κάποιο μέτρο για να μπορούμε να πάμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς στη ΖΕΗ. Για ποια μέτρα μας μιλάνε όταν, αγαπητοί συνάδελφοι, η σύνταξή μας δεν φτάνει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, σας το λέω και πάλι και σας φωνάζω, σηκωθείτε από τις πολυθρόνες, συσπηρωθείτε δίπλα και μέσα από τα κλαδικά συνταξιουργικά σωματεία, βγείτε στους δρόμους για να ανατρέψουμε όλοι μαζί τις μνημονιακές πολιτικές που κάνουν μαύρη τη ζωή μας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, ο πόλεμος σημαίνει θάνατος. Ας πετάξουνε τα όπλα και ας δώσουνε τα χέρια. Ειρήνη λοιπόν στην Ουκρανία και σε κάθε Ουκρανία αυτού του κόσμου. Γεια σας και με την νίκη. Καλούς αγώνες.